Θεοδωράκου στην πλατεία. Δεν έγινε κατανοητό γιατί αποσύρθηκε. Το συζητά τόσο γρήγορα που δεν έγινε κατανοητό. Κοιτάξτε, επειδή έχει αλλάξει η νομοθεσία, η αρμοδιότητα για την έκπτωση ή μη του εργολάβου περνάει στην Οικονομική Επιτροπή. Πρέπει να περάσει από την Οικονομική Επιτροπή και μετά να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό κάναμε. Παραπέμπει το θέμα και θα συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή και θα επανέλθει. Όπως βλέπετε όμως, τα έργα συνεχίζονται στην πλατεία. Και θεωρώ ότι σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί και η πλακόστρωση εκεί με τα μάρμαρα και θα γίνουν και η φύτευση του γκαζόν που χρειάζεται, η τοποθέτηση του συμπεριβανιού και τα λοιπά τα οποία έχουν δρομολογηθεί να γίνουν στον χώρο αυτό. Μπορούμε να πούμε σε τι ποσοστό έχει ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή η πλατεία? Κοιτάξτε, με τον αρχικό σχεδιασμό είναι περίπου στο 50%. Αλλά θα είναι διαθέσιμη η πλατεία σύντομα να δοθεί προς χρήση και θα συμπληρωθούν αυτά που χρειάζεται, όσα χρειάζεται να γίνει. Άρα, κύριε Δήμαρχε, να υποθέσουμε ότι το δεύτερο κομμάτι που αφορά την πεζοδρόμηση των γύρω δρόμων και το τουριστικό περίπτωμα θα γίνει νέος διαγωνισμός. Θα ακούσετε την πρόταση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου σύντομα. Έχουμε κάποιο σχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει μια νομική διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη, μια διαπραγμάτευση, δεν θα ήθελα να την ανακοινώσω. Όμως θα γίνουν ανακοινώσεις σύντομα όπως πρέπει. Έκανε μια δήλωση προχθές ο κ. Πνευματικός και είπε ότι κρίθηκε η αξιοπιστία του πνευματικού και του Νανόπου. Υπέρ αυτού εννοεί. Για το θέμα της πλατείας. Δηλαδή τι είπε, δηλαδή ότι δεν θα γίνει ποτέ η πλατεία? Ναι. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω ότι και στον κύριο Πνευματικό αλλά και σε όσους μάχονται και το έχω πει λησοδός να μην γίνει η πλατεία και να καθυστερήσει 3 χρόνια ότι δεν θα ευοδοθούν οι προσδοκίες τους και η πλατεία θα δοθεί προς χρήση και η αξιοπιστία του Δημάρχου θα φανεί πολύ σύντομα και θα δώσουμε την πλατεία να τη χρησιμοποιούν οι πολίτες όπως είχαμε πει. Βέβαια υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση λόγω του κορονοϊού κυρίως αλλά και άλλων νομικών προβλημάτων, όλα αυτά θα λυθούν και η πλατεία θα ολοκληρωθεί και θα δοθεί προς χρήση. Ναι κύριε Μασούλη. Μιας και αναφέρεστε στην πλατεία, να ξεκινήσω από αυτό το ερώτημα. Πώς γίνεται να προχωρούν οι εργασίες κανονικά και την ίδια στιγμή να αμφισβητείται αν θα τελειώσει το έργο? Αμφισβητείται αν θα τελειώσει το έργο από ποιον? Όσα λέγονται και... Λοιπόν, σας είπα πριν ότι προσπαθούν κάποιοι να μην ολοκληρωθεί η πλατεία. Και αυτοί νομίζω ότι δεν εργάζονται για το καλό των Κορινθίων. Εγώ και η Δημοτική Αρχή φερόμαστε με τον κατάλληλο τρόπο όπως πρέπει για να προχωρήσουν τα έργα και να δοθεί η πλατεία προς χρήση στους Κορινθίους το συντομότερο δυνατό. Και νομίζω ότι αυτό θέλουν και οι πολίτες και την προτίμησή τους αυτή και την επιθυμία τους αυτή εμείς υπηρετούμε.